Γεια σας από το Lella's Handmade Artisan Soaps. Σήμερα θα σας δείξω πώς έφτιαξα αυτά τα πολύ όμορφα σαπούνια με την τεχνική Soap Curl. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μου, παρακαλώ πατήστε εγγραφή. Επίσης, αν θέλετε να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μου, κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook και κάθε φορά που θα είναι έτοιμη μία παρτίδα από προηγούμενο βίντεο, θα ενημερώνεστε από τις αναρτήσεις. Ξεκίνησα φτιάχνοντας το σαπούνι που θα αποτελέσει την σπήρα. Ζυγίσα το νερό, ζυγίσα το αλάτι. Είναι για να ξεκαλυπωθεί γρήγορα το σαπούνι. Μετά ζύγισα την καυστική σόδα και επίσης εδώ αντικατέστησα 5% της καυστικής σόδας από καυστική ποτάσα. Αυτό μειώνει πάρα πολύ τη λάσπη που κάνουν τα σαπούνια ελαιολάδου. Η καυστική ποτάσα έχει άλλες τιμές απονοποίησης από την καυστική σόδα, οπότε χρειάζεστε calculator, θα βρείτε το link στην περιγραφή. Τα έβαλα στην άκρη να κρυώσουν και μετά ζύγισα τα λάδια μου. Και τα βούτυρά μου. Ο βοηθός μου σε αυτή τη διαδικασία. Ο γιος μου. Και εδώ ζυγίζω το εθέριο έλαιο, κανέλα. Στην ουσία η ιδέα μου είναι ένα σαπούνι με πορτοκάλι και κανέλα και η σπήρα θα μιμηθεί το κανελόξυλο. Γι' αυτό ήθελα να βγάλω σκούρο χρώμα και προσέθεσα οξύδιο του σιδήρου στη μάικα που ήδη είχα. Αποφάσισα αυτή τη συνταγή να μην χρησιμοποιήσω μείκτη χυρός, να το κάνω το ανακάτεμα με το χέρι για να μείνει όσο περισσότερο λεπτό ρευστή σαπουνόμαζα γίνεται. Τελικά βέβαια για να είμαι σίγουρη έβαλα λίγο μιξεράκι, όχι το δυνατό, το απλό του καφέ. Συνέχισα με το χρώμα, το άρωμα, καλό ανακάτεμα με το σύρμα και λίγο με το μιξεράκι. Εδώ ρίχνω τη σαπουνόμαζα πρώτα στη σπάτουλα για να σιγουρευτώ ότι δεν θα κάνει φυσαλίδες καθώς πέφτει στο καλούπι. Θέλω όσο πιο ομοιόμορφο σαπούνι γίνεται. Την επόμενη μέρα ξεκίνησα να ζυγίζω τα υλικά μου για την βάση του σαπουνιού. Θα αναρωτιέστε βέβαια γιατί δεν χρησιμοποίησα χυμό πορτοκάλι, αφού η βάση θα ήταν πορτοκάλι. Ο λόγος είναι ότι το πορτοκάλι λόγω του κυτρικού οξέως εξουδετερώνει την καυστική σόδα. Δημιουργεί λοιπόν συνθήκες υπερλίπανση, άγνωστου ποσοστού. Επίσης, όταν χρησιμοποιούμε φυσικά προϊόντα στο σαπούνι μας, πουρέ φρούτων, χυμούς κτλ., θέλει προσοχή γιατί μπορούν πολύ εύκολα να οξυδωθούν και το σαπούνι μας να γεμίσει καφέ. Φέει κίτρινους λεκέδες μετά από λίγο καιρό. Ζύγισα και το εθέριο έλαιο και επειδή θα μείνει αρκετή ώρα, το τύλιξα με μία μεμβράνη για να μην εξατμιστεί. Το εθέριο έλαιο πορτοκάλι έχει έντονη αλλά αδύναμη σε διάρκεια μυρωδιά. Και όσο περίμενα να ζεσταθούν τα λάδια, ξεκίνησα να φτιάχνω τις σπήρες. Δυστυχώς μου είχε βγει πιο σκληρή η συνταγή από όσο περίμενα και στο τύλιγμα μου έσπαγε η σπήρα. Τελικά διαπίστωσα ότι αν τράβαγα πολύ αργά το ξεφλουδιστήρι, έφτιαχνε από μόνο του τη σπήρα που ήθελα. Ο στόχος μου ήταν να είναι πιο λεπτές οι σπήρες, αλλά πολλές φορές δεν μας βγαίνει το σχέδιο όπως το έχουμε στο νου μας. Αυτή όμως είναι η γοητεία της χειροποίητης δημιουργίας. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα βγει. Και πολλές φορές το αποτέλεσμα σε εκπλήσει ευχάριστα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ξεχώρισα λίγο λάδι από τη συνταγή για να ανακατέψω το χρώμα. Μου είχε τελειώσει το πορτοκαλί, οπότε έκανα μία μίξη με κίτρινο και φούξια. Να τονίσω ότι δουλεύω με λάδια και καυστική σόδα σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος για να μείνει σαπουνόμαζα σε ελαφρύ ίχνος όσο περισσότερο γίνεται. Επειδή ήταν βαριά η κανάτα, χώρισα τη σαπουνόμαζα σε μικρότερο δοχείο. Μετά πήρα την κανονική κανάτα για να τελειώσω το σχέδιο. Δεν είχε βγει έντονα πορτοκαλί όπως το είχα στο νου μου, αλλά ακόμα και έτσι ήταν όμορφο. Δυστυχώς το μαχαίρι δεν είναι το καλύτερο εργαλείο για το κόψιμο του σαπουνιού, πολύ βίαιο, και καθώς τα έκοβα μου σπάγανε στις άκρες. Φεύγανε και κάποια κομμάτια. Έπρεπε να κάνω πολύ καθάρισμα στα σαπούνια για να πάρω το αποτέλεσμα που ήθελα. Πήγε αρκετή ποσότητα σαπουνιού χαμένη, στο τέλος όμως βγήκε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Και μυρίζουν θεϊκά. Και εδώ με την καλή φωτογραφική μηχανή του συζύγου, το συμπέρασμα που έβγαλα ήταν ότι έπρεπε η συνταγή μου να έχει περισσότερα μαλακά λάδια για να μην μου θρηματίζεται στο κόψιμο το σαπούνι. Κατά τα άλλα όμως βγήκε πάρα πολύ όμορφο.